Είστε ο κύριος, το όνομά σας. Είμαι Κουτούλας Νικόλαος λέγομαι και είμαι πρόεδρος της κοινότητας Πλαταμόνα. Αυτή τη στιγμή στο Πλαταμόνα γίνεται ένα έργο μεγάλης εμβέλειας και θα πω μια ατάκα 9 λέξεων. Όταν τελειώσουν τα έργα, ο Πλαταμόνας θα είναι Ντουμπάι. Τι εννοώ. Εδώ από κάτω, εδώ μπροστά μας, είναι η λεγόμενη διάβρωση του Πλαταμόνα. Η διάβρωση των ακτών. Χρόνο με το χρόνο η θάλασσα το έφαγε. Σιγά σιγά θα φάει και τη γραμμή, θα μας φάει και όλους. Δίπλα μας είναι το ξενοδοχείο Κύματα. Πριν πολλά χρόνια, περίπου 25-30 χρόνια, είχε 15 μέτρα παραλία. Τώρα δεν έχει τίποτα. Και όλα αυτά εξαιτίας ενός πρώην έργου του λιμάνι. Αλλά καλώς έγινε τότε, κακώς έγινε τότε, τώρα πάμε να τα διορθώσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Αυτή τη στιγμή το έργο είναι στο ξεκίνημα, έχει περίπου 3 μήνες. 15 Μαΐου θα σταματήσει λόγω τουρισμού και θα ξεκινήσει πάλι 15 Σεπτεμβρίου. Σε 24 μήνες θα έρθετε στον Πλαταμόνα να απολαύσετε το Ντουμπάι. Τι περιλαμβάνει? Αλλαγές. Ναι. Οι αλλαγές. Καταρχήν, ο Πλαταμόνας δεν έχει παραλία. Δεν υπάρχει παραλία. Εκείνο το κομμάτι μπροστά, από την εκκλησία, περίπου 500 μέτρα, είναι καλυμμένο όλο από καθίσματα, ξαπλώστρες, τραπέζια, τα πάντα. Έρχεται ο τουρίστας, δεν έχει που να καθίσει. Γιατί δεν έχει παραλία. Γι' αυτό βγήκε η θάλασσα έξω, έφαγε όλη την παραλία. Δεν υπάρχει αμμουδιά. Τελειώνοντας το έργο, θα εμπλουτίσουμε περίπου 1100 μέτρα με άμμο. Από εκεί και πέρα, όσο να φάει η θάλασσα, που δεν θα μπορέσει να το φάει, θα μείνει. Τα 12 μέτρα θα μείνουν τα 10, θα μείνουν τα 8. Αλλά τουλάχιστον θα έχουμε παραλία όμως. Άμμο και μέσα στη θάλασσα. Και μέσα. Μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή, από εδώ τη στιγμή που βλέπουμε το νερό, θα είναι 12 μέτρα όλο αμμουδιά. Και το πλάτος της αμμουδιάς που μπορεί να καθίσει κανένας, θα το επιμηκύνεται? 12 μέτρα από την άκρη. Επί ένα χιλιόμετρο. Εννοείται μέσα στο μέσα νερό. Μέσα στη θάλασσα, ναι. Έξω θα γίνει διαμόρφωση της παραλίας και εξωτερικά. Όπου παίρνει θα το κάνουμε. Εδώ παράδειγμα που παίρνει λίγο, εντάξει, θα εισάξουμε τα βράχια, θα το καθαρίσουμε. Αλλά σε εκείνο το σημείο που δεν υπάρχει παραλία, εκεί θα είναι 12 μέτρα καθαρή. Χοντρικά για να καταλάβει ο κόσμος από πού μέχρι πού, από την εκκλησία από μέχρι... Από την εκκλησία μέχρι το Φλίσβο. Μέχρι το Φλίσβο είναι γνωστός ο Φλίσβος, γνωστό το σημείο. Όλη η Θεσσαλία ανέκαθεν πάντα ερχόταν εκεί στο Φλίσβο. Μέχρι εκεί θα γίνει, σαν πρώτη φάση. Οι προβλήτες, οι φυστάμενες που υπάρχουν τώρα θα παραμείνουν, ναι. Τα μικρά τα πόδια, ναι, θα φύγουν. Τα δύο τα αυτά μεγάλα, τελειώνοντας το έργο και αν αποδώσει, θα φύγουν και εκείνα. Έτσι γράφει το χαρτί όπως διάβασα τη μελέτη. Αν αποδώσει. Που πιστεύω θα αποδώσει, γιατί η πρόβολη αυτή θα είναι, οι κυματοθράφσεις, θα είναι μισό μέτρο περίπου κάτω από τη θάλασσα. Το κύμα δεν θα υπάρχει κύμα, το σπάσε. Δεν θα βγαίνει κύμα έξω. Οπότε θα φύγουν, στην πορεία θα φύγουν και τα μεγάλα τα πόδια. Πώς υπολογίζετε ότι θα αυξηθεί ο τουρισμός στον Πλαταμόνα από ό,τι είναι τώρα με αυτό το τεράστιο έργο? Αν δεν είχαμε αυτή τη χολέρα, αυτό το COVID, αυτό όπως το λένε, εγώ μπορώ να πω 100%. Τόσο πολύ. Ναι. Θα αλλάξει τελείως. Το πιστεύω, γιατί μα τώρα έρχεται και δεν έχει που να πάει. Θα πάει στην παραλία Παντελήμωνα, που η παραλία του Παντελήμωνα είναι καλή, αλλά είναι μικρή. Πηγαίνει στους σπόρους, πολύ μεγάλη παραλία, αλλά με μια διαφορά, ότι να ξεκινήσεις από πάνω για να πας μέχρι τη θάλασσα σε μισή ώρα. Ενώ εδώ θα είναι δίπλα. Θα θυμηθούμε τα παλιά όταν όλη η Θεσσαλία ερχόταν στον Πλαταμόνα. Εκτός από τους Θεσσαλούς, στοχεύεται και σε ξένο τουρισμό? Θα αυξηθεί, ναι, ναι, θεωρείτε? Ναι, γιατί έχουμε πέσει. Έχουμε πέσει παλιά που ήταν όλη η Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία. Τώρα πέσαμε στα Βαλκάνια. Μόνο Βαλκάνια πλέον. Δυστυχώς μόνο Βαλκάνια. Και η λέξη Βαλκάνια θυμίζει φτώχεια. Ναι. Προσπαθούμε να το κάνουμε, να φέρουμε και την Ευρώπη, αλλά να τους φέρουμε, να τους δείξουμε τι. Αυτό το χάλι. Καθαρή παραλία, καθαρή θάλασσα, καθαρά νερά, πράσινο, οξυγόνο. Αυτό είναι ο Πλαταμόνας. Οι ντόπιοι πώς αντιμετωπίζουν το έργο που γίνεται, τι σας λένε? Υπάρχει μια μερίδα ντόπιων που δεν θέλει να γίνει το έργο. Ο λόγος? Γιατί θίγονται τα προσωπικά του συμφέροντα. Είναι αυτοί που έχουν τα μαγαζάκια και σου λέει, νομίζουν ότι
θα χαλάσει. Μα ίσα ίσα, εκεί που έχουν τις ξαπλώστρες, είναι 3 μέτρα παραλία. Τώρα θα γίνει 12. Ακριβώς. Ναι. Αλλά πάντα ο Έλληνας είναι επιφυλακτικός. Δεν θέλει. Έχουμε μάθει κάλλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Αλλά θα γίνει το έργο μας. Δηλαδή. Δεν είναι για λίγους. Θεωρείτε. Είναι για πολλούς. Θεωρείτε ότι το καλοκαίρι του 22 θα έχει γίνει πια ο Πλαταμόνας Ντουμπάι. Ναι. Θα είμαστε έτοιμοι. Θεωρώ ότι θα έχει τελειώσει καταρχήν το έργο και θα μείνει λεπτομέρειες, θα μείνει ο καλοπισμός. Και εκτός από αυτό, θα γίνουν 7 βυθιζόμενοι πρόβολοι, μισό μέτρο κάτω από το νερό. Και θα υπάρχουν και, θα το πω και θα το μαρτυρήσω, 3 φάροι. Έναν στη μία άκρη, άλλον στην άλλη και έναν στο κέντρο. Οι φάροι βέβαια οδηγούν αλλού, οδηγούν πολυτέλεια, νησιά και αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.